Είχαμε για μια ακόμη φορά μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας. Συζητήσαμε για την γενικότερη κατάσταση και ιδιαίτερα στην περιοχή εδώ, τα οξυμένα προβλήματα των κατοίκων και αυτά που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Ανάμεσα σε αυτά, όπως ξέρετε, είναι η υπόθεση με το ΚΙΤ εδώ στην περιοχή. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην επέκτασή του. Ζητάμε να καταργηθεί. Δεν χρειάζονται κλειστές ούτε ανοιχτές δομές και στρατόπεδα. Χρειάζεται να μεταφερθούν προσωρινά οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, αυτά τα θύματα των πολέμων και της βίας σε κάποιες ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης προσωρινά, μέχρι να δημιουργηθούν και να φτιαχτούν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να προωθηθούν στις χώρες προορισμού τους, διότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα προορισμού τους. Και βεβαίως από αυτή τη σκοπιά συμπαραστεκόμαστε με τους κατοίκους, με τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους, τα σωματεία, το Δήμο, που παλεύουν για αυτό το ζήτημα χωρίς ρατσισμό, χωρίς να δίνουμε τις ευθύνες στα θύματα των πολέμων, όπως είναι οι πρόσφυγες, όπως είναι οι μετανάστες που ψάχνουν στον ήλιο μοίρα. Και βεβαίως ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε για μια σειρά ζητήματα και για τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής εδώ και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, τα ζητήματα της υγείας, του κέντρου υγείας, της στελέχωσης που χρειάζεται, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω μιας μεγάλης πανδημίας με τραγικές συνέπειες για τον ελληνικό λαό στο σύνολο της χώρας και φυσικά εδώ στην περιοχή, και χρειάζονται συνεχώς μέτρα στελέχωσης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με άλλο προσωπικό, όπως χρειάζεται και στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί με τη λογική της κινητικότητας να αποψηλώνεται ένας Δήμος σε μια κρίσιμη γεωστρατηγικά, να το πω και έτσι, περιοχή της πατρίδας μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά είμαστε στο πλευρό του αγώνα και του αγώνα που κάνουν εδώ οι κάτοικοι και μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί αφορά τη νεολαία μας, αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Ξέρετε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τον νόμο της Κεραμαίος, τον νέο νόμο για την παιδεία, που ουσιαστικά κλείνει τμήματα, κλείνει σχολές, όπως είναι και εδώ στην περιοχή θα έχουμε μείωση τμήματων με βάση τη νέα ρύθμιση που προβλέπει ο νόμος. Εμείς καταγγείλαμε αυτόν τον νόμο, τον καταψηφίσαμε στη Βουλή και βεβαίως χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται πίεση, χρειάζεται διεκδίκηση. Τα πάντα θα κριθούν στους δρόμους του αγώνα.